ενημερώσω ότι και σήμερα η Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδη απουσιάζει από την παρέα μας για λόγους υγείας. Της ευχόμαστε ταχύα ανάρρωση και την περιμένουμε στην παρέα μας. Κορίτσια μου, καλησπέρα, πώς είστε? Καλά. Καλύτερα? Ναι. Πολύ χαίρομαι. Παρακαλώ, καθίστε για να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο, Στέλιο μου, ότι επίσης το μέλλον του βιβλίου μας είναι αβέβαιο, διότι πάρθηκε χθες. Σε περίπτωση που κάποιοι έχασαν το χθεσινό επεισόδιο, βρίσκεται στη μοίρα και στην τύχη των κριτών. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρω ποιον να ρωτήσω πλέον για κάποια πράγματα. Θα σου τα λέμε εμείς όλα. Θα μου τα λέτε. Τι θέλεις να μου πεις? Είναι ομόφωνη απόφαση. Θα σας πω μετά. Πες μου. Γιορτάζουμε. Ποιοι? Εμείς. 100 εκπομπές. 100 επεισόδια. Ναι, έχουμε γιορτή. Άντε και στα πολλά, δεν ξέρω, στα πόσα, στα χίλια. Στα χίλια, όχι. Γιατί όχι. Θα γίνουμε 100 τη μία χρονιά, 100 τη δεύτερη, 100 την τρίτη. Εντάξει, καλά βγαίνει. Τι είμαστε, τη λάμψη του Βόσκολου. 7 χρονάκια το έχουμε. Γιατί, Μπέτη μου, άσχημα περνά. Ο κύκλος αυτός, το νούμερο 2, θα ολοκληρωθεί. Δεν χρειάζεται να πάει στα χίλια. Και σε λίγες μέρες, είναι, κλείνω ένα χρόνο από τη μέρα που πήρα αυτή την ωραία απόφαση να φύγω. Να πας πού πήγες? Στον Άγιο Δομήνικο. Α, πάνω αυτά, περισσάξε να σταθεί. Δεν πειράζει όμως. Θα πάνε άλλοι φέτος. Τι θυμήθηκες τώρα και εσύ? Να σου πω κάτι, με νοσταλγία το σκέφτομαι. Με Άγιο Δομήνικο. Μόλις τελειώσουμε. Πας να κάνεις έναν guest. Γιατί δεν θα είναι εκεί φέτος, δεν θα είναι εκεί. Πού θα είναι? Αλλά μην δίνουμε άλλες πληροφορίες, γιατί και εμείς είμαστε το παιχνίδι των ανατροπών και των εκπλήξεων. Λοιπόν, και είμαστε επίσης έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το διαγωνιστικό μας κομμάτι. Πρώτο κορίτσι για σήμερα είναι Νατάσα Βελιά.